Πώς ξεκίνησε δηλαδή, αυτό να πούμε, είχες σκόπευες από πριν να γίνεις, σου άρεσε, έβλεπες παραστάσεις, ιδέα. Δεν είχα ιδέα από το θέατρο, δεν είχα πάει ποτέ στο θέατρο. Ως γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, μέχρι την εκκλησία πηγαίναμε που ήταν τζάμπα. Οπότε δεν. Όχι, καμία σχέση δεν είχα με το θέατρο. Και τι έγινε. Τυχαία, όλο συμπτωματικά. Γιατί περνούσε έξω από μια σχολή και δεν θα πω μέσα. Περνούσε μια κοπέλα έξω από το σπίτι μου. Με είδε με το μηχανάκι, μου λέει, μου πετάς μέχρι τη σχολή που πηγαίνω. Την πέταξα, γιατί την έβλεπα καιρό την κοπέλα και ήθελα να πιάσω μια επαφή. Και έγινε έτσι. Και πήγα... Όχι, είπα να είμαι αδιόρθωτος είσαι. Και στο θέατρο οι γυναίκες σε έσυραν. Αχ, αείρευτος. Είδα λοιπόν τα παιδιά εκεί μαζεμένα απ' έξω και λέγανε αυτό για τον Σέξπιρ, για τον Αριστοφάνη, για τον Ευρυπίδη και αυτό. Και λέω, τι λένε ρε, γιατί δεν έχω ιδέα εγώ από αυτά. Και λέω, θέλω να έρθω ως ακροατής, να βλέπω, να μάθω, θέλω να μάθω. Και μετά από κόπους και βασάνους, γιατί δεν με δεχόταν ο Κατσέλης. Ως ακροατή δεν σε δεχόταν. Όχι, γιατί είχαν κλείσει. Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, θυμήθηκε εσύ, δεν έρθει. Τόσο γιατί, με πήρε. Θα έπρεπε να πληρώσει και δίδακτρα προφανώς, αν είσαι κανονικά. Ναι. Πρωί δούλευα και το απόγευμα πήγα στη σχολή και δούλευα για τα δίδακτρα πιο πολύ. Και έτσι έγινε. Α, και μετά γράφτηκες κανονικά δηλαδή. Δεν γράφτηκα κανονικά. Με δέχτηκε σαν ακροατή. Μετά, επειδή ήταν λίγα τα αγόρια, μου δίνανε αναγκαστικά σκηνές για να εξυπηρετώ, να παίρνω σκηνές με κοπέλες, που ήταν πολλές κοπέλες στα αγόρια 2-3. Και βοήθησα την κατάσταση που λένε. Δηλαδή, βοηθό του ποιού ήμουνα. Και τελικά έγινα αυτό που έγινε. Και μετά σου κόλλησε το. Και μετά έγινε ο καλύτερος ηθοποιός στην Ελλάδα. Ευτυχώς.